Το να επιθυμείτε κάτι, το να θέλετε κάτι και να το αξίζετε είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkbubblamarketing.gr και δημιουργός του προγράμματος δικτυωτής του μέλλοντος στο futurepro.gr. Θα ήθελα να σα καλωσορίσω στη σημερινή ε, εκπαίδευση, στο σημερινό Facebook Live. Ε, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε κάποια από τα προηγούμενα. Αν θέλετε, γράψτε μου αν είναι το πρώτο σας ή αν έχετε παρακολουθήσει κάποιο προηγούμενο ε, Επίσης γράψτε αν το βλέπετε live, οπότε όσοι είστε εδώ τώρα το βλέπετε live αλλά όσοι το βλέπετε σε βίντεο γράψτε το βλέπετε το βλέπω σε επανάληψη ε, Ασχολούμαι με το χώρο του δικτυακού marketing και της εναλλακτικής επιχειρηματικότητας για περισσότερα από 17 χρόνια και παρέχω συμβουλευτική για επαγγελματίες, επιχειρηματίες, δικτυωτές και ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν στη δουλειά τους με απλό τρόπο το θέμα του σημερινού μαθήματος είναι πώς να πετυχαίνετε τα όνειρα και τους στόχου σας και θα μιλήσουμε σήμερα για πέντε μύθους σχετικά με αυτό, με το πώς πετυχαίνουμε όνειρα και στόχους και θα δούμε και τέσσερα βήματα σχετικά με αυτό. Okay. Τώρα, τα τελευταία χρόνια ε, έχω γίνει πολύ καλός στο να πετυχαίνω τους στόχου μου και να πραγματοποιώ τα όνειρά μου. Δεν περιαυτολογώ, θέλω να καταλήξω κάπου. Δηλαδή, έχω, είμαι πολύ καλό στο να βάζω ένα μεγάλο στόχο, κάτι κάπω τρελό, και να εξασκούμε πολύ και να δουλεύω γι' αυτό και να το πετυχαίνω. Και πολλά από αυτά που ε, έχω καταφέρει έχω πετύχει τα τελευταία χρόνια, στην αρχή δεν πίστευα κι εγώ ο ίδιο ότι θα τα καταφέρω. Τώρα, μερικά από τα πράγματα που κατάφερα τα τελευταία χρόνια είναι τα εξή και τα αναφέρω αυτά γιατί θα επιστρέψω σε αυτά και θα σα δείξω πώ σχετίζονται με μια φόρμουλα την οποία θα σα αναπτύξω σχετικά με την επίτευξη των στόχων πριν από καμιά 12-13 χρόνια εξέδωσα το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ» και κατάφερα να πουλήσω αρκετές εκατοντάδες πάνω από 1.000-2.000 αντίτυπα. Έχω δημιουργήσει δεκάδες ώρες εκπαιδευτικών υλικών για το δικτυακό μάρκετινγκ που τα έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες δικτυωτέ. Έχω δημιουργήσει το μεγαλύτερο και το πιο πετυχημένο blog MLM στην Ελλάδα, το networkpavlamarketing.gr, με περισσότερους από 1.500 αναγνώστες και περισσότερα από 900 δωρεάν άρθρα και βίντεο μέσα. Έχω μιλήσει μπροστά σε εκατοντάδε επαγγελματίε του χώρου. Έχω δώσει ομιλίε σε διαφορετικέ εταιρείε δικτυακού marketing ω προσκεκλημένο ομιλητή. Ε, σε άλλα πια πράγματα πιο προσωπικά, έχω, ε, ήμουν πρόεδρο του Ποδηλατικού Συλλόγου Κυλική, έχοντα οργανώσει αρκετού μεγάλου αγώνε. Έχω διακριθεί ω αθλητή τη ορεινή ποδηλασία, σε ερασιτεχνικό επίπεδο βέβαια. Έχω καταφέρει να ξεχρεώσω όλα τα δάνεια και τι κάρτε που είχα και να αποταμιεύσω χρήματα. Κατάφερα να γίνω σχετικά γνωστό όνομα στον χώρο του δικτυακού marketing και αυθεντία στο δικτυακό marketing. Και πριν λίγε μέρε κατάφερα να τρέξω απόσταση μεγαλύτερη του είμαι μαραθωνίου. Αλλά ο νούμερο ένα ένας στόχο μου είναι να βοηθάω και άλλου ανθρώπου να θέσουν και να πετύχουν του στόχου του και τα όνειρά του. Και υπάρχει μια φόρμουλα για όλα αυτά, αλλά πριν πάμε εκεί θέλω να ξεκαθαρίσω μερικέ παρανοήσει και μερικού μύθου που υπάρχουν γύρω από του στόχου και τα όνειρα. Και βασικά υπάρχουν πέντε μύθοι. Πριν σα πω του πέντε μύθους, θα ήθελα να σα ζητήσω να μείνετε μέχρι το τέλο του σημερινού μαθήματο, γιατί έχω κάτι πολύ σημαντικό να ανακοινώσω για κάτι που ετοιμάζω σε εκπαίδευση μέσα στο Σεπτέμβριο. Οπότε φροντίστε να το δείτε το μάθημα μέχρι το τέλο. Ωραία. Λοιπόν, πέντε μύθοι λοιπόν. Σημειώστε. Πρώτο μύθο είναι ότι θα πρέπει να πιστέψετε ότι μπορείτε να το κάνετε. Αυτό είναι μύθο. Σίγουρα κάποια στιγμή θα πρέπει να πιστέψετε ότι τα όνειρά σα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Διαφορετικά θα τα παρατήσετε. Αλλά πιστεύω ότι μπορείτε να γράψετε του στόχου σα και τα όνειρά σα πριν τα πιστέψετε. Τα περισσότερα από αυτά που ζω σήμερα και από αυτά που έχω δημιουργήσει τα τελευταία και έχω πετύχει τα τελευταία 10 χρόνια δεν θα μπορούσα καν να τα πιστέψω όταν τα ονειρεύτηκα. Για την ακρίβεια, αν μου λέγατε ότι πριν 10 χρόνια ότι θα έχω καταφέρει αυτά που έχω σήμερα και ότι η ζωή μου θα είναι έτσι όπω είναι σήμερα, πιθανόν θα γελούσα. Και σου το λέω σοβαρά αυτό, γιατί όταν γράφω κάποια πράγματα που θέλω να πετύχω, κάποιου στόχου, κάποια όνειρα, οτιδήποτε, συνήθω είναι τόσο μεγάλα που αμφιβάλλω αν όντω είναι εφικτό να επιτευχθούν. Οπότε δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να πιστεύετε όταν γράφετε του στόχου και τα όνειρά σα πριν 4-5 χρόνια περίπου ασχολούμαι με την ποδηλασία. Και μέρο τη χειμερινή προετοιμασία που έκανα, που έκανα πάρα πολλέ προπονήσει με το ποδήλατο, ο προπονητή μου μου είχε βγάλει κάποιε προπονήσει να κάνω και με τρέξιμο. Γιατί έτσι ε, δεν βαριέται το σώμα του πάντων μόνο στο ποδήλατο και σου βάζει και τρέξιμο μέσα, σου βάζει γυμναστήριο και τέτοια. Και όποτε πήγαινα για τρέξιμο, έκανα 20 λεπτά, μισή ώρα και μετά τα γόνατά μου μπορούσαν για 4-5 μέρε. Και έλεγα ότι ποτέ δεν θα τρέξω. Δεν, δεν, δεν μου αρέσει το τρέξιμο, ε, δεν βλέπω τον εαυτό μου σαν δρομέα και είχα ουσιαστικά απορρίψει τον εαυτό μου από το κομμάτι του τρεξίματο. Οπότε πριν από δύο περίπου χρόνια, δυόμιση χρόνια περίπου που είπα ότι οκ okay, α δοκιμάσω ξανά το τρέξιμο. Δεν πίστευα ότι θα μπορέσω κάποια στιγμή να τρέξω 20 χιλιόμετρα ή ξέρω, 25 χιλιόμετρα ή κάτι τέτοιο. αυτά που τρέχω τώρα δηλαδή. Όντω δεν το πίστευα. Αλλά ήταν κάτι που το είχα γράψει κάτω. Ότι κάποια στιγμή θα ήθελα ας πούμε, να μπορέσω να τρέξω έναν ημιμαραθώνιο. Γιατί εδώ στο Αγγλική που είμαι, ας πούμε, κάνουμε έναν νόμιμο μαραθώνιο κάθε Σεπτέμβριο, είπα ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να μπορώ να τρέξω αυτό το μαραθώνιο. Αλλά δεν πίστευα πραγματικά ότι όντω μπορώ να το κάνω, γιατί είχα αυτό το θέμα με τα πόδια μου. Και μάλιστα γνωρίζω ότι σχεδόν όλα έσου, όσα έχουμε σήμερα στη σύγχρονη κοινωνία, αυτά που ζούμε σήμερα για αυτά που έχουμε τεχνολογίε και όλα αυτά που έχουμε σήμερα, θα έμοιαζαν πραγματικά ασύλληπτα πριν από 30 χρόνια. Δηλαδή, αν πάμε 30 χρόνια πίσω και κάποιο περιέγραφε τον κόσμο που ζούμε σήμερα, οι περισσότεροι δεν θα το πίστευαν καν. Οπότε δεν ξέρω αν πρέπει όντω να πιστέψετε, να πιστεύετε στα όνειρά σα όταν τα γράφετε. Αν ακόμα δεν έχετε γίνει διαμάντη στην εταιρεία σα ή όποιο στόχο έχετε βάλει στην εταιρεία σα, ένα πολύ μεγάλο στόχο α πούμε, και απέχετε πολύ από αυτό, εντάξει, μπορεί να μην πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε μέχρι αύριο ή μέχρι τέλο του μήνα, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αν το πιστεύετε ή όχι. Χρειάζεται απλά να το γράψετε και χρειάζεται να δουλέψετε γι' αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ο πρώτο μύθο. Ο δεύτερο μύθο είναι ότι αν προσπαθείτε πιο σκληρά, θα φτάσετε πιο γρήγορα. <laughs> Όχι. Το να προσπαθείτε πιο σκληρά έχει ελάχιστη σχέση με το να πραγματοποιήσετε ένα όνειρο και σίγουρα δεν θα σας φτάσει πιο γρήγορα εκεί. Η επίτευξη των ονείρων σας έχει περισσότερο να κάνει με το να κρατάτε τα όνειρά σας και τους στόχους σας στο οπτικό σας πεδίο και μετά να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά για ευκαιρίες που υπάρχουν γύρω σας, που εμφανίζονται γύρω σας και να ενεργείτε, να εκμεταλλεύεστε τις ευκαιρίες που βρίσκονται γύρω σας, οι οποίες αυτές οι ευκαιρίες μπορούν να σας φτάσουν εκεί. Ευκαιρίες να συναντήσετε τους κατάλληλους ανθρώπους, να χτίσετε τη σωστή ομάδα, ε, επίσης να, και να βρείτε τα πράγματα τα οποία δεν θα σας οδηγήσουν στους στόχους σας. Τι εννοώ με αυτό. Όταν ακολουθείτε τα όνειρά σας και τους στόχους σας, θα πρέπει να βρείτε και ποια είναι όλα τα πράγματα που δεν θα σας οδηγήσουν εκεί, και να σταματήσετε να τα κάνετε. Και το να προσπαθείτε πολύ ε, δηλαδή, το να βάζετε περισσότερη προσπάθεια σε κάτι απλά και μόνο και να δουλεύετε πιο σκληρά απλά, δεν θα σα οδηγήσει εκεί. Χρειάζεται να εφαρμόζετε και να εκμεταλλεύεστε τι ευκαιρίε που σα παρουσιάζονται και να έχετε τα μάτια σα ανοιχτά και τα αυτιά σα ανοιχτά για αυτέ τι ευκαιρίε που θα σα οδηγήσουν εκεί. Γιατί αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα εμφανιστούν γύρω σα περιστάσει. Που θα είναι σχεδιασμένε για να σα οδηγήσουν στου στόχου σα. Αλλά αν δεν τι ακούσετε ή αν δεν τι δείτε, τότε δεν θα μπορέσετε να τι εκμεταλλευτείτε, να ενεργήσετε σε αυτέ τι ευκαιρίε για να σα οδηγήσουν στου στόχου και στα όνειρά σα. Ωραία. Τρίτο μύθο. Τα πλάνα σα θα σα οδηγήσουν εκεί. Μπα. Mm -hmm. Το πλάνο σα δεν θα σα οδηγήσει στου στόχου σα. Το πλάνο σα, αυτό το πλάνο που θα βάλετε στην αρχή, το πλάνο το οποίο ακολουθείτε τώρα, είναι μία αρχή. Τα χρονοδιαγράμματα αλλάζουν. Τι περισσότερε φορέ το πλάνο σα αλλάζει πολλέ φορέ πριν πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η κουλτούρα δεν αλλάζει. Οι στόχοι δεν αλλάζουν. Οι αξίε δεν αλλάζουν. Τα πλάνα όμω, τα σχέδια έχουν αλλάξει πολλέ φορέ. Το πλάνο σα θα αλλάξει πάρα πολλέ φορέ στην πορεία σα. Και είναι πολύ πιθανόν τα όνειρα που, που θέλετε να πετύχετε δεν θα συμβούν όπω τα σχεδιάσατε. Οπότε μην παντρευτείτε με το μονοπάτι προ την επιτυχία που είστε τώρα. Για την ακρίβεια, αν τα πλάνα σα, τα σχέδιά σα δεν αλλάζουν κάθε 3-4 μήνε, τότε μάλλον δεν κάνετε αρκετά πράγματα. Δεν θα μπορείτε βασικά να γνωρίζετε αν το πλάνο σα είναι αρκετά καλό, αν είναι αποτελεσματικό, εκτό κι αν το εφαρμόζετε καθημερινά για αρκετού μήνε. Γι' αυτό λοιπόν και η αποτυχία είναι τόσο σημαντικό κομμάτι τη διαδικασία αυτή. Μύθο 4. Τα όνειρά σα θα πραγματοποιηθούν τελικά εφόσον συνεχίζετε να έχετε κάποια πρόοδο κάθε εβδομάδα. Και αυτό είναι μύθο. Πιθανόν δηλαδή δεν θα συμβεί έτσι. Δεν θα έχετε σταδιακή επίτευξη προ το στόχο σα. Τα όνειρά σα λοιπόν θα αποκαλυφθούν γρήγορα μπροστά σα, μόλι αξιοποιήσετε τον ακριβή συνδυασμό δεξιοτήτων, timing και του σωστού δικτύου ανθρώπων. Αυτό θέλω να το επαναλάβω. Τα όνειρά σα θα αποκαλυφθούν γρήγορα μπροστά σα μόλις αξιοποιήσετε τον ακριβή συνδυασμό δεξιοτήτων, timing και του σωστού δικτύου ανθρώπων. Συνήθως η επιτυχία δεν είναι μια σταδιακή διαδικασία. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχετε καμία απολύτως πρόοδο μέχρι που κάποια στιγμή όλα δένουν. Μόλις λοιπόν αξιοποιήσετε ένα πλάνο, ένα σχέδιο το οποίο λειτουργεί καλά, κάτι που θα μπορούσε να πάρει λίγο το διάστημα μέχρι να το βρείτε αυτό, μετά θα δείτε μια γρήγορη εκθετική ανάπτυξη προς την επιτυχία. Και αυτό δεν γίνεται σταδιακά, αλλά γίνεται γρήγορα είναι όταν θα βρείτε ένα άτομο με το κατάλληλο δίκτυο ανθρώπων που θα δημιουργήσει μια τεράστια ομάδα. Αν δείχνετε το πλάνο, αν κάνετε παρουσιάσει και αν δεν γράφετε κανέναν, τότε θα πρέπει να συνεχίσετε να δείχνετε το πλάνο κάνοντα τι απαραίτητε μικρέ και μεγάλε αλλαγέ και προσαρμογέ μέχρι να μπορείτε με άνεση να δείξετε την επιχειρηματική ευκαιρία σε κάποιον και να μπορεί κάποιος να ξεκινήσει. Δηλαδή, δείχνετε το πλάνο, κάνετε παρουσιάσεις και δεν έχετε αποτέλεσμα. Τι κάνετε, συνεχίζετε να δείχνετε το πλάνο, κάνοντα απαραίτητε προσαρμογέ και διορθώσει, σε τέτοιο σημείο, μέχρι να μπορείτε με άνεση κάποιοι από αυτού που το βλέπουν να λένε: OK, ξεκινάμε. Ο λόγο που χρειάζεται να το κάνετε αυτό, να το κάνετε σε συνεχή βάση, είναι γιατί αν δείχνετε τη δουλειά σα σε 10 άτομα και από του 10 δεν γράφετε κανεί, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καθίστε λοιπόν με τον προπονητή σα, με τον ανάδοχό σα με κάποιον πετυχημένο από τη γραμμή αναδοχή σα που μπορεί να σα βοηθήσει και δείτε τι ακριβώ συμβαίνει. Για ποιο λόγο δεν έχετε αποτέλεσμα. Και δείτε τι φταίει ώστε να μπορείτε να γράφετε ένα με πέντε άτομα για κάθε δέκα στα οποία δείχνετε την παρουσίαση. Και όταν το κάνετε αυτό, και όταν μπει στην επιχείρησή σα το κατάλληλο άτομο την κατάλληλη στιγμή, τότε η επιχείρησή σα θα εκτοξευθεί. Άρα λοιπόν δεν είναι σταδιακή η επιτυχία. Συνήθω έχετε γρήγορα μπροστά σα. Και θέλω να σα πω, εντάξει, πέρα από το ότι, συνέβη στο δικό μου το δίκτυο, θα ήθελα να σα πω ένα παράδειγμα σχετικά με τον blog μου. Εγώ ξεκίνησα το blog, το networkpavlamarketing.gr, τον Ιούλιο του 2007, πριν 12 χρόνια. Λοιπόν, και για τα πρώτα τρία χρόνια είχα περίπου 30 με 40 αναγνώστε στο blog μου. Λοιπόν, μετά συνέχισα να κάνω να γράφω άρθρα, έγραφα δύο άρθρα κάθε εβδομάδα για τα πρώτα 3 χρόνια. Συνέχισα να κάνω το ίδιο πράγμα, απλά πρόσθεσα κάποιο άλλο εργαλείο, έκανα webinars δηλαδή, και μέσα στον επόμενο χρόνο από του 30-40 αναγνώστε που είχα, ξεπέρασα του 400-500 αναγνώστε σε ένα χρόνο. Δηλαδή, είχα, στα τρία χρόνια είχα φτάσει στου 40, και στον επόμενο χρόνο πήγα στου 400 και πλέον γεγραμμένου αναγνώστε στο blog μου. Άρα λοιπόν η επιτυχία στο blog, αυτή η αύξηση δεν ήρθε σταδιακά, ήταν εκθετική η ανάπτυξη που είχα. Και ο πέμπτος μύθο είναι ότι αν το θέλετε αρκετά, μπορείτε να πετύχετε οποιοδήποτε όνειρο επιθυμείτε. Είναι έτσι πόσες φορέ το έχουμε ακούσει αυτό. Δεν ισχύει όμω αυτό. Το να θέλετε κάτι και μόνο, δεν σα δίνει το δικαίωμα αν το έχετε. Θα πρέπει να κρατήσετε το όραμα ζωντανό και να κάνετε τη δουλειά μέχρι να φτάσετε στο σημείο να το δικαιούστε. Το να το δικαιούστε, με το να το θέλετε, είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Εντάξει. Το να το δικαιούστε έρχεται όταν πληρώνετε το τίμημα. Χρειάζεται εκπαίδευση, προετοιμασία, εξάσκηση, δικτύωση και δράση. Το να το θέλετε λοιπόν δεν αρκεί. Το να το αξίζετε είναι αυτό που κάνει διαφορά. Και πώ το αξίζετε, κάνοντα τη δουλειά που σα οδηγεί στο να έχετε τον οργανισμό και τον τζίρο που χρειάζεται. Ο Τόνι Ρόμπινγκ νομίζω είχε πει, δεν ξέρω αν το έχει πει και κανένα άλλο, α πούμε το είπε ο Ροκασιάν, είχε πει ότι θα υπερτιμήσετε αυτά που μπορείτε να κάνετε μέσα σε ένα χρόνο και θα υποτιμήσετε αυτά που μπορείτε να κάνετε σε πέντε χρόνια θα υπερτιμήσετε αυτά που μπορείτε να κάνετε μέσα σε έναν χρόνο και θα υποτιμήσετε αυτά που μπορείτε να κάνετε σε πέντε χρόνια. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια αρκετά περιορισμένη προσοχή ε, και όταν δεν βλέπουν αποτελέσματα στον χρόνο, μέσα στο διάστημα που θέλουν, μέσα σε έναν χρόνο ή, και λιγότερο, τα παρατάνε. Το να τα παραδείσετε όμω δεν πρόκειται να σα οδηγήσει στο άνοιγμα σα και στου στόχου σα. Ποτέ. Όσο δεν παρετήσετε από τα άνοιγμα σα και συνεχίζετε να προσπαθείτε, συνεχίζετε να αγωνίζεστε για την πρόοδο προ αυτά, κάθε εβδομάδα, κάνοντα τι απαραίτητε διορθώσει, τι απαραίτητε προσαρμογέ, κάνοντα συμβουλευτική με τον ε, πετυχημένο άνθρωπο στη γραμμή αναδοχή σα ή με έναν προσωπικό προπονητή. Θα κοιτάξετε πίσω κάποια στιγμή, μετά από ένα χρόνο, και θα εντυπωσιαστείτε από τα αποτελέσματά σα. Αρκεί να κάνετε συνεχόμενη δράση κάθε μέρα, κάθε μέρα, για ένα χρόνο. Όπω πηγαίνετε στη δουλειά σα κάθε μέρα με συνέπεια και δουλεύετε 4, 5, 6, 8, 10, 12 ώρε, χρειάζεται να αφιερώνετε με συνέπεια χρόνο και εδώ. Εντάξει. Και μετά από ένα χρόνο, αν το κάνετε αυτό, θα κοιτάξετε πίσω και θα έχετε πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αλλά όχι επειδή φτάσατε εκεί σταδιακά, είναι επειδή κάποια στιγμή όλα άλλαξαν. Αρχίσατε να βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά. Συντονιστήκατε με τα σωστά άτομα ακριβώ τη σωστή στιγμή. Είδατε ένα μονοπάτι που δεν είχατε σκεφτεί νωρίτερα. Και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Μπορεί να ακούγονται κάτι σε μια εκπαίδευση ξανά και ξανά, και να μην το εκμεταλλευόσασταν. Και κάποια στιγμή να γίνει ένα κλικ μέσα σα, η καθοριστική στιγμή που είχα πει σε μια παλιότερη ομιλία μου, και σε αυτή την καθοριστική στιγμή λοιπόν να ακούσατε κάτι διαφορετικό, ή να ακούσατε το ίδιο διαφορετικά, και να άλλαξε πραγματικά το αποτέλεσμά σα. Ξανά λοιπόν, μην περιμένετε τα όνειρά σα να πραγματοποιηθούν όπω το σχεδιάσατε. Σπάνια συμβαίνει αυτό. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχετε τη σωστή πρόθεση και να μείνετε πιστοί σε αυτό. Με άλλα λόγια, μην παρετήσετε από την απόφασή σα να πάτε εκεί που φέρετε. Θα πρέπει να βάλετε ενέργεια πίσω από αυτή την απόφαση και να θυμάστε ότι το δίκτυο γνωριμιών σα είναι ένα παράγοντα κλειδί για την επίτευξη των ονείρων σα. Αν δεν έχετε μεγάλο δίκτυο γνωριμιών, κάντε μεγάλο δίκτυο γνωριμιών. Ξεκινήστε να γνωρίζετε, να συναντάτε καινούριου ανθρώπου. Όχι με σκοπό να του βάλετε στη δουλειά σα. Με σκοπό να βγείτε έξω και να δικτυωθείτε. Να γνωρίσετε καινούργιου ανθρώπου. Είτε έξω τέλο πάντων είτε μέσα στο ίντερνετ. Οπότε ξανά λοιπόν οι πέντε μύθοι για την επίτευξη των στόχων και των εινωνιών σα είναι ότι πρώτον θα πρέπει να πιστέψετε ότι μπορείτε να το κάνετε. Αυτό είναι ο μύθο. Δεν αρκεί μόνο να το πιστέψτε, θα πρέπει να δουλέψετε κι αυτό. Και πολλέ φορέ αυτά τα οποία θα πετύχετε γυρνώντα πίσω δεν θα, πιστε... θα λέγατε ότι δεν πιστεύω ότι όντω μπορώ να το καταφέρω, αλλά σιγά σιγά έκανε τη δουλειά και ήρθε το αποτέλεσμα. Ωραία. Σιγά σιγά μάλλον άρχισε να πιστεύω. Δεύτερον, ότι αν προσπαθείτε πιο σκληρά θα φτάσετε πιο γρήγορα. Δεν έχει να κάνει με το να προσπαθείτε πιο σκληρά. Μόνο. Τρίτον, το πλάνο σα θα σα οδηγήσει εκεί. Πιθανόν όχι. Πιθανόν θα χρειαστεί να αλλάξετε πλάνο αρκετέ φορέ μέχρι να φτάσετε τελικά στο όνειρό σα. Τα όνειρα θα πραγματοποιηθούν τελικά εφόσον συνεχίζετε να έχετε κάποια πρόοδο κάθε εβδομάδα. Και αυτό είπαμε είναι μύθο ότι συνήθω η επιτυχία. Αποκαλύπτεται μπροστά σα γρήγορα και τέλο, αν το θέλετε αρκετά, μπορείτε να πετύχετε οποιοδήποτε όνειρο επιθυμείτε. Όχι, θα πρέπει να κάνετε τη δουλειά και να το αξίζετε. Ωραία, θα πρέπει να πληρώσετε το τίμημα. Δεν αρκεί να το θέλετε πολύ, δηλαδή. Ε, κάτι που είχε πει μια συνεργάτη μου σε μια ομιλία, η Μαρία η Περάκη, που μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ότι δεν χρειάζεται να ερωτευτείτε το όνειρο, χρειάζεται να ερωτευτείτε τη δουλειά. Ωραία. Οπότε μην μείνετε προσκολλημένοι στο όνειρο και αποφασίστε να αγαπήσετε τη σκληρή δουλειά. Να αγαπήσετε τη δουλειά, αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Okay. Ποιον ή ποιου από αυτού του μύθου που ανέφερα μόλι τώρα ακούτε πιο συχνά ή πιστεύατε κι εσεί μέχρι τώρα. Θέλετε να γράψετε με στα σχολεία. Ξανά θα ήθελα να θυμίσω ότι να μείνετε μέχρι το τέλο του σημερινού μαθήματο, γιατί έχω κάτι πάρα πολύ σημαντικό να ανακοινώσω για κάτι που ετοιμάζω το Σεπτέμβριο. Οπότε φροντίστε να δείτε το μάθημα μέχρι το τέλο. Επίση, αν σα αρέσουν οι εκπαιδεύσει που κάνουμε εδώ, ωραία. Δείτε και τα προηγούμενα μαθήματα, θα τα βρείτε στο blog μου, στο network Και οπωσδήποτε, εφόσον σα αρέσουν αυτέ οι εκπαιδεύσει, αν σα αρέσουν τέλο πάντων, δείτε μέχρι το τέλο να δείτε τι έχω ανακοινώσει και τον Σεπτέμβριο. Ωραία. Τώρα, είδαμε λοιπόν μέχρι εδώ του μύθου σχετικά με την επίτευξη των ονείρων και των στόχων σα. Αλλά α δούμε τώρα τη φόρμουλα επίτευξη των στόχων και των ονείρων σα. Ωραία. Ο Γιάννη συγγράφει ότι ένα από του μύθου που ανέφερα τέλο πάντων είναι ότι αν κάτι το θέλει πολύ, μπορεί να να το πετύχει. Οκ. Okay. Α, οκ. Okay. Και να το πιστεύει. Ότι θα πρέπει να το πιστέψει αυτό, ναι. Mm -hmm. Ωραία. Μαρία λέει ότι έχω ακούσει όλου. Οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα είδαμε λοιπόν του μύθου. Αλλά α δούμε τώρα τη φόρμουλα επίτευξη των στόχων και των ονείρων σα. Okay. Και υπάρχουν τέσσερα βήματα σε αυτή τη φόρμουλα. Mm. Η Μαρία λέει ότι η πρόοδο έχετε σταδιακά. Okay. Σαν ένα μύθο που έχει ακούσει. Νούμερο 1 λοιπόν. Βήμα. Γράψτε σε ένα χαρτί, σε ένα ημερολόγιο, τα όνειρά σα. Τι είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε. Τι είναι αυτό που θέλετε στη ζωή σα. Γράψτε σε ένα χαρτί. Λέει ότι όταν γράφει ένα στόχο ή ένα όνειρο στο χαρτί, ουσιαστικά είναι το πρώτο βήμα για να περάσει από την άειλη μορφή στην ηλική. Οπότε το πρώτο βήμα για να πετύχετε του στόχου σα είναι να του γράψετε σε ένα χαρτί, σε ένα ημερολόγιο. Πάρτε ένα τετράδιο μεγάλο και γράψτε εκεί πέρα μέσα του στόχου σα, τα όνειρά σα. Ακόμα και αν πιστεύετε ότι είναι τρελά. Ακόμα και αν δεν πιστεύετε ότι θα μπορέσετε κάποια στιγμή να καταφέρετε. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν το νούμερο ένα είναι αυτό. Είναι γράψτε τα σε ένα χαρτί, σε ένα ημερολόγιο. Νούμερο 2. Προγραμματίστε το. Δηλαδή, ποιο θα είναι το πρώτο βήμα, το δεύτερο βήμα, το τρίτο βήμα και το καθεξής. Με άλλα λόγια, το παίρνετε από όνειρο και το μεταφέρετε στο ημερολόγιο σας μετά. Στο πρόγραμμά σας. Το σπάτε σε στόχους και το προγραμματίζετε. Έχω γνωρίσει πάρα πολλά άτομα που έχουν όνειρα, έχουν στόχους, αλλά δεν τα έχουν προγραμματίσει στο ημερολόγιο τους και γι' αυτό το λόγο ποτέ δεν τα πραγματοποιούν. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να δείτε από πού θα βρείτε τα χρήματα ή τις πηγές για να το καταφέρετε αυτό που θέλετε, αν δεν είστε σίγουροι πώ θα γίνει, απλά κάντε κάτι που θα σα οδηγήσει προ την πραγματοποίηση των στόχων σα. Για παράδειγμα, αν γνωρίζετε ότι θέλετε κάποια στιγμή να ζήσετε σε ένα σπίτι που είναι μεγαλύτερο και ομορφότερο και πιο άνετο από το σπίτι που ζείτε τώρα, και δεν ξέρετε πώ θα πληρώσετε για να αποκτήσετε το σπίτι αυτό, τι μπορείτε να κάνετε. Κάντε αυτό που θα κάνατε αν είχατε τα χρήματα. Δηλαδή, αν είχατε τα χρήματα να αγοράσετε ένα σπίτι, τι θα κάνετε θα πηγαίνετε σε ένα μεσίτη, θα βλέπατε ένα σπίτι συγκεκριμένο και θα πηγαίνετε με την οικογένειά σα να το δείτε. Ωραία. Κάντε αυτό. Πηγαίνετε να δείτε το σπίτι το οποίο θα θέλατε να έχετε. Πάρετε την οικογένειά σα και πηγαίνετε εκεί. Βάλτε το στο πρόγραμμά σα αυτό όμω. Ωραία. Τεντώστε λιγάκι το όραμά σα. Ξεκινήστε από εκεί. Βάλτε το στο ημερολόγιο σα για το πότε θα πάτε να δείτε το σπίτι. Ή α πούμε ότι κάποια μέρα θέλετε να επισκεφτείτε ένα μέρο που δεν έχετε πάει ποτέ. Πηγαίνετε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο και πάρετε μπροσούρε για αυτό το ταξίδι. Ή δεν ξέρω αν λειτουργούν ακόμα ταξιδιωτικά γραφεία, αλλά πείτε στο ίντερνετ. Ωραία. Θέλω να πάω σε μια χώρα. Οκ. Okay. Μπείτε λοιπόν στο ίντερνετ, ψάξτε αυτή τη χώρα και καθίστε και κάντε μια λίστα με ταξιοθέατα τα οποία θα επισκεφτείτε στη συγκεκριμένη χώρα, στη συγκεκριμένη πόλη, όταν θα πάτε εκεί. Και βάλτε κάτι στο ημερολόγιο σα. Ακόμα και αν είναι 6 ή 12 μήνε μετά. Και θα εκπλαγείτε από τα θαύματα που θα εμφανιστούν στην πορεία σα από εδώ που είστε μέχρι το σημείο που θέλετε να φτάσετε. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να το γράψετε, και το δεύτερο βήμα είναι να το προγραμματίσετε. Και όταν το προγραμματίσετε, γράψτε το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνετε και προγραμματίστε και αυτό. Και μετά γράψτε το δεύτερο βήμα και προγραμματίστε και εκείνο. Μετά το τρίτο βήμα και προγραμματίστε και εκείνο. Και αν δεν ξέρετε ποιο είναι το επόμενο βήμα, μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον που το έχει πραγματοποιήσει ήδη ή να μαντέψετε. Άξι. Αν δεν το έχει κάνει κάποιο άλλο που γνωρίζετε, μπορείτε να μαντέψετε. Το τρίτο βήμα είναι να εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Βρείτε άλλου που το έχουν κάνει πριν από εσά και ακολουθήστε το παράδειγμά του. Να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν σπάσει φράγματα και έχουν ξεπεράσει εμπόδια, φόβου. Άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει προκλήσει που ήταν μεγαλύτερε από τι δικέ σα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αναπτύξει συγκεκριμένε δεξιότητε που ίσω να, να, μην ήταν το ίδιο καλοί σε κάποια πράγματα με εσά. Οπότε εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Κάντε τη δουλειά και συνεχίστε να έχετε πίστη. Ωραία. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, σκεφτείτε ότι χρειάζεται να κάνω τη δουλειά. Αυτό θα με φτάσει εκεί που θέλω. Να κάνω τη δουλειά. Πριν τρει μήνε περίπου, ε, έλεγα να βάλω ένα στόχο για το τι θα τρέξω, τι θα κάνω, πού θα φτάσω. Μέχρι πριν τρει μήνε, α πούμε, το μεγαλύτερο που είχα τρέξει ήταν 10-13 χιλιόμετρα. Και είχα, βάλει, είχα βρει ένα πλάνο το οποίο μέσα σε 20 εβδομάδε θα με οδηγούσε στο να τρέξω μαραθώνιο, όχι μαραθώνιο, μαραθώνιο. Ε, 20 εβδομάδε τελειώνουν τέλη Οκτώβρη. Δεν ξέρω αν θα, τελικά θα καταφέρω να μείνω πιστό στο πρόγραμμα. Αλλά το πρόγραμμα αυτό λοιπόν, ξεκινώντα το, μου έβγαζε κάποιε προπονήσει, οι οποίε ήταν μικρότερε από αυτέ που έκανα πριν το πρόγραμμα. Ήταν κάτι 3 χιλιόμετρα και κάτι ξέρω, 5 χιλιόμετρα και ξανά 3 μετά και 6 την Κυριακή, που ήταν το μεγάλο, το, το μεγάλο τρέξιμο. Και δεν έβλεπα κάποια πρόοδο. Αλλά τι έκανα, εμπιστεύτηκα τη διαδικασία. Ότι αυτή είναι η διαδικασία που θα μου οδηγήσει εκεί. Έχω κάνει κάποιε προσαρμογέ στο ενδιάμεσο, έχω αλλάξει κάποια πράγματα μέχρι τότε, είτε στο πλάνο τη καθημερινότητά μου, Ξέρω εγώ, στον ύπνο μου κτλ. είτε στο πλάνο που κάνω τι προπονήσει κτλ. Αλλά εμπιστεύομαι τη διαδικασία. Και βλέπω ότι από εβδομάδα όχι, όχι σε εβδομάδα, βλέπω βασικά εκεί που έτρεχα, ξέρω εγώ, 15-16-17 χιλιόμετρα, ξαφνικά πήγα στα 25 στα 24-26 χιλιόμετρα. Εντάξει. Δηλαδή έκανε ένα, ένα άλμα του πάντων στην πρόοδό μου. Και αυτό έγινε επειδή εμπιστεύτηκα τη διαδικασία. Δεν περίμενα το αποτέλεσμα από την πρώτη εβδομάδα, από τον πρώτο μήνα. Ήξερα ότι είναι ένα πλάνο 20 εβδομάδων. Μπορεί να είναι ένα πλάνο περισσότερο, μεγαλύτερο διαστήματο. Δεν έχει σημασία. Αλλά ξέρω ότι αν ακολουθήσω τη διαδικασία, θα φτάσω εκεί που θέλω. Και το τέταρτο βήμα λοιπόν είναι να ολοκληρώσετε τη δουλειά. Αυτό είναι κάτι δύσκολο. Μη σταματάτε μέχρι να συμβεί. Και συνεχίστε να δουλεύετε μέχρι να φτάσετε εκεί. Αυτά λοιπόν είναι τα τέσσερα βήματα. Γράψτε του στόχου του τάνειρά σα. Έτσι δηλαδή αυτά που θέλετε να πετύχετε. Προγραμματίστε τα. Βάλτε τα στο ημερολόγιο σα. Βήμα 2. Βήμα 3. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Και βήμα 4. Ολοκληρώστε τη δουλειά. Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τώρα και εκατοντάδε χιλιάδε εργατόρε και 15 χρόνια μέχρι τώρα στο πρόγραμμα Virgin Galactic Space πριν καν ξεκινήσει να έχει έσοδα. 15 χρόνια, δισεκατομμύρια δολάρια και εκατοντάδε χιλιάδε εργατόρε. Και πιθανόν θα χρειαστούν ακόμα 5 χρόνια μέχρι να αρχίσει να έχει έσοδα τα οποία να πει ότι okay, έχω ένα κέρδο και μπορώ να τα κρατήσω αυτά τα έσοδα. Για αυτόν, αυτό το πρόγραμμα, το Virgin Galactic Space, είναι ένα project επένδυση για 20 χρόνια που θα μπορέσει ουσιαστικά να αλλάξει τον κόσμο. Που θα μπορούν πολίτε να ταξιδέψουν στο διάστημα το alibaba.com. Είναι μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε στον κόσμο και η οποία έχανε χρήματα για 10 χρόνια πριν αρχίσει να έχει κέρδο. Φυσικά στην επιχείρησή μα, στο δικτυακό marketing, δεν χρειάζεται να περιμένετε 10 χρόνια μέχρι να αρχίσετε να έχετε κέρδο. Μπορείτε να έχετε κέρδο και από τον πρώτο χρόνο, αν το θέλετε, ή ακόμα και από τον πρώτο μήνα. Έξι. Στην πορεία σα θα αποθαρρυνθείτε ξανά και ξανά. Και αυτό είναι κάτι που είναι, να το πω έτσι, ενσωματωμένο με το πλάνο σα. Πηγαίνει μαζί με το πλάνο σα. Και αυτό είναι που θα βάλει σε δοκιμασία το πόσο πολύ το θέλετε. Είναι το πόσο αποθάρρυνση μπορείτε να αντέξετε μέχρι να τα καταφέρετε. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ότι θα έρθει αποθάρρυνση. Θα έρθει απογοήτευση. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο φαίνεται αν είστε έτοιμοι να αντέξετε τι ευθύνε που έρχονται με την επιτυχία. Θα δοκιμαστείτε για να δείτε αν είστε πραγματικά άξιοι για την επιτυχία στη δουλειά αυτή. Και την ακρίβεια. Μπορεί να δοκιμαστείτε σε ένα επίπεδο που είναι δύσκολο να κατανοήσετε. Και ξέρω ότι κάποιοι ήδη έχετε δοκιμαστεί σε τέτοιο επίπεδο και θα αμφιβάλλετε για το αν αξίζει καν. Και γι' αυτό το λόγο δεν τα καταφέρνουν οι περισσότεροι. Αξίζετε τα όνειρά σα αν κρατήσετε το όραμα ζωντανό και κάνετε τη δουλειά που απαιτείτε. Δεν σα αξίζουν τα όνειρά σα αν δεν συνεχίσετε να κρατάτε το όραμα μπροστά σα και αν δεν κάνετε τη δουλειά που απαιτείτε. Το να επιθυμείτε κάτι, το να θέλετε κάτι και να το αξίζετε είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το να το θέλετε δεν θα σας δώσει τα όνειρά σα. Επίσης, θα βιώσετε φόβο. Ο φόβος θα είναι πολύ πραγματικός και σε κάποιε περιπτώσει θα νιώθετε ότι ακόμα ότι σας παραλύει κιόλα. Θα αμφιβάλλετε και τον εαυτό σας σε κάποιες φάσεις και θα αναρωτιέστε αν αξίζει ο κόπος. Θα βρείτε πάρα πολλούς λόγους, λογικούς λόγους, για να τα παρατήσετε. Αυτό είναι φυσιολογικό. Κάποιε φορέ θα θέλετε να ανασυνταχθείτε και να κάνετε μια νοητική επανεκκίνηση. Κάποιε φορέ θα χρειαστεί να απομακρυνθείτε και να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα για λίγο, αλλά μην τα παρατήσετε. Υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι που πετυχαίνουν τα το όνειρά του και φτάνουν στου στόχου του, και εκείνοι που δεν τα πετυχαίνουν. Είναι εκείνοι που παρετούνται. Και όλοι βιώνουν τα ίδια συναισθήματα. Αυτοί που δεν τα παρατάνε. Όταν συναντάνε αυτά τα συναισθήματα, αυτέ τι δυσκολίε, αυτέ τι αναποδιέ, αυτή την αφισβήτηση, αυτόν τον πόνο, τον κόπο και όλα αυτά, αυτοί που δεν τα παρατάνε και ανακάμπτουν, είναι εκείνοι που βλέπουν τα όνειρά του να πραγματοποιούνται. Και είναι αυτοί που εμπνέουν και πολλού άλλου, γιατί μπορούν να περιγράψουν τι πέρασαν και έτσι και άλλοι σχετίζονται μαζί του. Και υπάρχουν και εκείνοι που κοράνε στο παρελθόν. Το μέλλον, σα να θυμάστε ότι είναι πάντα μπροστά και όχι στο παρελθόν. Αν κοιτάτε πίσω, πάντα θα αποτυχαίνετε. Έχω φίλου αυτή τη δουλειά, σε άλλε ομάδε, σε άλλε εταιρείε, δεν έχει σημασία, που πραγματικά ζορίζονται και δεν μπορούν να αφήσουν το παρελθόν να φύγει. Είχαν επιτυχίε στο παρελθόν, μεγάλε επιτυχίε, με χιλιάδε άτομα, με πάρα πολλά χρήματα ομάδε, με πολύ μεγάλε ομάδε και όλα αυτά, που για κάποιο λόγο γκρεμίστηκε όλο αυτό, χάλασε όλο αυτό και βρίσκονται ακόμα στο παρελθόν. Ακόμα κατηγορούν άλλου ανθρώπου για το πού βρίσκονται οι ίδιοι σήμερα για αποφάσει που πάρθηκαν πριν από 20 χρόνια. Θα πρέπει να αφήσετε το παρελθόν πίσω σας για να μπορέσετε να αγκαλιάσετε το μέλλον. Και θα ήθελα να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο για τους στόχους πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπαίδευση και πριν σας πω ότι ετοιμάζω για τον Σεπτέμβριο. Ένα στόχος είναι κάτι που θέλετε να κάνετε ή κάτι που θέλετε να γίνει μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και οι στόχοι είναι αυτοί που μπορούν να σας οδηγήσουν στα όνειρά σας. Ξέρω ότι είπαμε αρκετά πράγματα σήμερα, αλλά ελπίζω να βρήκατε χρήσιμε κάποιε ιδέε που να σα βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε του στόχου και τα όνειρά σα. Αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια, πριν τελειώσουμε, ένα πράγμα που καρδίσατε από τη σημερινή εκπαίδευση, θα το εκτιμούσα. Επίση, προτείνω να ακούσετε τη σημερινή εκπαίδευση ξανά, αν σα άρεσε, και να την ακούτε ξανά κάθε μέρα για τι επόμενε 7 ημέρε. Θα υπάρχει στη σελίδα μου στο, στο Facebook, στην Greek Coach. Αν έχετε κάποια όνειρα. Και κάποιου στόχου που θέλετε να πετύχετε και χρειάζεστε έναν άνθρωπο δίπλα σα σε αυτή την πορεία, για να σα βοηθήσει να βάλετε και να ακολουθήσετε το κατάλληλο πλάνο για να φτάσετε εκεί, θα χαρώ να συζητήσουμε το ενδεχόμενο αν μπορούμε να δουλέψουμε και μαζί, ε, στην εταιρεία σα φυσικά. Έτσι, προσφέρω μια επιχειρηματική ανάλυση, διάρκεια 45 λεπτών, κατά την οποία μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση για το πού βρίσκεται η επιχείρησή σα αυτή τη στιγμή, πού θέλετε να φτάσετε, τι είναι αυτό που σα εμποδίζει στο να φτάσετε εκεί και να δούμε λύσει για το πώ να το ξεπεράσετε αυτό. Ε, αν θέλετε αυτή την επιχειρηματική ανάλυση, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος free. GreekCoach.gr κάθετος free. Μπείτε εκεί, συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσω μαζί σα για να προγραμματίσουμε την επιχειρηματική ανάλυση. Θα ήθελα να ανακοινώσω το εξή. Τώρα, για το Σεπτέμβριο, λοιπόν, ετοιμάζω ένα εκπαιδευτικό webinar το οποίο θα γίνει την τρίτη εβδομάδα του μήνα. Θα γίνει στις 18 του μήνα. Και το θέμα θα είναι 10 τρόποι για να παρακινήσετε τον εαυτό σα. Μέσα στι επόμενε μέρε θα στείλω περισσότερε πληροφορίε ε, με email. Τώρα, αν θέλετε να λάβετε περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το, ε, με το μάθημα αυτό και γενικά για ό,τι άλλο έχω απολύτω εκπαιδευτικό και που δημοσιεύω, μπείτε στο elitein.gr κάθετο list και βάλτε τα στοιχεία σα για να λαμβάνετε αυτέ τι ενημερώσει. Και μάλιστα από Δευτέρα, από Δευτέρα που μα έρχεται, 2 του μηνό, θα αρχίσω να στέλνω κάποια συγκεκριμένα email μέχρι την Πέμπτη για κάτι πολύ, πολύ ειδικό και κάτι πολύ επίγον. Οπότε, αν θέλετε να λάβετε ενημέρωση γι' αυτό, αλλά και για το επόμενο webinar που θα κάνουμε στι 18 ε, Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, όπου θα μιλήσουμε για του 10 τρόπου για να παρακινήσετε τον εαυτό σα. Ωραία. Ε, μπείτε στο eliteteam.gr κάθετο list. Βάλτε τα στοιχεία σα και ε, αφού βάλετε τα στοιχεία σα, θα ανοίξει ε, μια σελίδα στην οποία έχω ένα βίντεο που μιλάω. Ωραία. Ακούστε το βίντεο, δείτε τι οδηγίε στο βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι όντω θα λαμβάνετε τα email μου. Εντάξει. Αν έχετε προτάσει για θέματα επόμενων εκπαιδεύσεων ή για βίντεο, στείλτε μου ένα μήνυμα. Στείλτε μου ένα email, στείλτε μου οτιδήποτε και θα χαρώ να ετοιμάσω κάτι σχετικό. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντα. Πρώτον, αν θέλετε να δείτε αν μπορούμε να δουλέψουμε μαζί και να γίνω προσωπικό σα προπονητή, βοηθώντα σα να πετύχετε στην εταιρεία που συνεργάζεστε αυτή τη στιγμή, Ζητήστε να κάνουμε μια επιχειρηματική ανάλυση 45 λεπτών μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο free. Δεύτερον, το Σεπτέμβριο έχω προγραμματισμένο για τι 18 Σεπτεμβρίου ένα εκπαιδευτικό webinar δωρεάν ανοιχτό για δικαιωτέ και επαγγελματίε όλων των εταιριών ανεξαρτήτω ποια εταιρεία συνεργάζεται. Είναι δωρεάν και το θέμα είναι 10 τρόποι για να παρακινήσετε τον εαυτό σα. Και τρίτον, αν θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίε σχετικά με το webinar αυτό ή οποιοδήποτε άρθρο ανεβάζω οτιδήποτε, μπείτε στο eliteteam.gr κάθετος list και αφού βάζετε τα στοιχεία σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στο βίντεο που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι θα λαμβάνετε τα email που στέλνω. eliteteam.gr κάθετος list. Αν σας άρεσε το σημερινό μάθημα, κοινοποιήστε το, ταγκάρετε άτομα στα σχόλια, Ωραία. Μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι έχουν όνειρα και στόχους που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Gracias.